η συζήτηση με το γέροντα για την ευχή. Άγιε γέροντα, άρχισα με φωνή χαμηλή αυτόν τον καιρό, με κατέλαβε πολύ δυνατά μία επιθυμία. Πιστεύω πως ο Θεός την έχει φυτέψει. Θέλω να καθαριστώ. Βλέπα μέσα μου να οριάζουν τα πάθη. Θεωρώ την καρδία μου σαν μια ζούγκλα που συντηρεί πολλά άγρια θηρία και τον διάβολο να είναι άρχοντας και να κάνει ό,τι θέλει. Θέλω να απαλλαγώ από αυτή τη φρικτή κατάσταση, να παραδώσω την ψυχή μου ολόκληρη στον Θεό και αυτός να τη φωτίσει. Δική του να είναι. Αρκετά την έχει καταληστεύσει ο διάβολος ο πονηρός. Θέλω λοιπόν να καθαριστώ, αλλά δεν ξέρω πώς. Ακούτε γέροντα, θέλω να καθαριστώ. Πέστε μου τρόπους. Είμαι έτοιμος να τους δεχτώ και να υποακούσω τυφλά σε όσα μου πείτε. Είχα αρχίσει με χαμηλή φωνή και είχα καταλήξει με πολύ δυνατή και κλαθμηρή. Σαν κεραυνός θα ακούστηκαν στα αυτιά του ερημίτου τα τελευταία μου λόγια. Τόσο δυνατά ήταν, σώπασε για λίγο. Με κοίταξε με πολύ αγάπη, σαν και αυτοί που μόνο οι μοναχοί ξέρουν να δείχνουν. Μου έδωσε την εντύπωση ότι δεν πρέπει να ανησυχώ για αυτή την ανησυχία, γιατί είναι ευλογημένη. Όταν ζούμε αυτές τις καταστάσεις, είπε, είναι φανερό πως το Άγιο Πνεύμα υπάρχει και ενεργεί μέσα μας. Αρχίζουμε να προχωρούμε στον δρόμο της θεωρίας του Θεού. Είναι το πρώτο στάδιο της θεωρίας. Αν η τέλεια θεωρία του ακτής του φωτός είναι φως κατά φλέγον την ψυχή, η μετάνοια και η αίσθηση της αμαρτωλότητός μας είναι πυρ κατά φλέγον την ψυχή. Επομένως η μετάνοια και η επιθυμία καθαρισμού της ψυχής από τα πάθη είναι ώρα της χάριτος. Μόνο όταν αυτή εισέλθει μέσα μας μπορούμε να δούμε την ερήμωσή μας, νοσταλγούμε το Θεό και αγωνιζόμαστε να ενωθούμε μαζί Του. Δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε αυτές τις σκέψεις και να έχουμε αυτές τις επιθυμίες αν δεν έρθει η χάρη του Θεού. Σοφός καθοδηγός, έμπειρος πνευματικός, πράγματι χαριτωμένος άνθρωπος. Ξέρεις σαν άριστος γιατρός να καθησυχάζει, να ειρηνεύει, να σου δίδει ένα φάρμακο καταπραϋντικό, όχι για να αναπαύσει εγωιστικά, αλλά για να μπορέσει να προχωρήσει στην εγχείρηση και να σε θεραπεύσει. Αφού ξεκαθαρίσουμε αυτό το σημείο, συνέχισε, θα πρέπει να σου υποδείξω και μερικούς τρόπους ή μάλλον ένα απλούστατο τρόπο. Μην περιμένεις να σου αναθέσω βαρύτατα πράγματα. Μόνο η ευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με, καθαρίζει την ψυχή μας, δηλαδή η ακατάπαυστη κραυγή προς τον Θεό, τον Σωτήρα μας. Στην επίκληση και ένωση με τον Ιησού βρίσκεται όλη η σωτηρία μας. Εμείς να φωνάζουμε να έλθει και εκείνος ερχόμενος θα μας θεραπεύσει. Εμείς σαν άρρωστοι να βογγάμε και εκείνος σαν γιατρός γεμάτος αγάπη θα έρχεται σε βοήθεια. Εμείς όπως ο περιπεσόν εις τους ληστάς να φωνάζουμε και ο καλός Σαμαρίτης θα έρχεται να μας καθαρίζει τις πληγές, να μας οδηγεί στο πανδοχείο, δηλαδή στη θεωρία του φωτός που πυρπολεί όλο μας το είναι. Όταν ο Θεός έρχεται στην καρδιά μας, νικά το διάβολο και καθαρίζει τις ακαθαρσίες που αυτός έχει δημιουργήσει. Επομένως η νίκη εναντίον του διαβόλου είναι η νίκη του Χριστού διημών. Εμείς να κάνουμε το ανθρώπινο, δηλαδή να προσκαλούμε τον Χριστό και εκείνος θα κάνει το θείο. Θα κάνει το θείο, θα τον ακούσουμε μέσα στην ψυχή μας και θα έρθει να διώξει το διάβολο και θα μας καθαρίσει. Επομένως να μην θέλουμε να κάνουμε εμείς το θείο και ο Θεός το ανθρώπινο. Να καταλάβουμε καλά ότι εμείς θα κάνουμε το ανθρώπινο την ευχή και ο Θεός θα κάνει το θείο. Εκείνος νικά τον διάβολο και θα καθαρίζει. Επομένως να μην θέλουμε να κάνουμε εμείς το θείο και ο Θεός το ανθρώπινο. Να το καταλάβουμε καλά ότι εμείς θα κάνουμε το ανθρώπινο την ευχή και ο Θεός θα κάνει το θείο την σωτηρία. Η όλη προσπάθεια της Εκκλησίας είναι θεανθρώπινη. Η αξία της ευχής πρώτον. Αν κατάλαβα καλά, αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την άσκηση, την ύψη και την ευχή του Ιησού. Επιτρέψτε μου όμως μία ερώτηση. Όχι γιατί
την πιστεύω, αλλά επειδή ακούω συχνά από διαφόρους ανθρώπους της εποχής μας αντιρρήσεις για την χαριτωμένη ευχή. Λένε ότι η ευχή και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι ένα χριστιανικό γιόγκα που συνδέεται με πρότυπα ανατολικών θρησκείων. Τι έχετε να πείτε στο θέμα αυτό? Αυτοί που τα λένε αυτά φαίνεται ότι έχουν πλήρη άγνοια της χαρισματικής καταστάσεως της Εκκλησίας μας. Αφού με την ευχή αποκτούμε την Θεία Χάρη. Δεν το έζησαν αυτό και δεν το ξέρουν, όμως δεν πρέπει ποτέ να κατηγορούν αυτούς που έχουν εμπειρία. Βλαστημούν όμως και τους Άγιους Πατέρες. Πολλοί πατέρες αγωνίστηκαν για αυτή και μίλησαν ζωηρά για την αξία της. Αυτοί λοιπόν έπεσαν σε πλάνη. Σε πλάνη έπεσε ένας Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Έχουν ακόμη άγνοια και της Αγίας Γραφής. Την φράση «Ιε Δαβίδ ελέησον ημάς», που σημαίνει «Ιησού ελέησον ημάς», την είπαν οι τυφλοί και βρήκαν το φως. Οι λεπροί και θεραπεύθηκαν από τη λέπρα τους. Και διάφορα άλλα. Η ευχή του «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον με», αποτελείται από δύο κεντρικά σημεία. Από το δογματικό, αναγνώριση της θεότητος του Χριστού, του Ιησού Χριστού, και το οικετευτικό, παράκληση για την σωτηρία μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, το δογματικό, ελέησόν με τον αμαρτωλό, παράκληση για τη σωτηρία μας. Δηλαδή η ομολογία πίστεως στον συνάνθρωπο συνδέεται με την ομολογία της αδυναμίας μας να σωθούμε μόνοι μας. Αυτά τα λόγια λέγει, όλα και πάνω από αυτά τα δύο σημεία στηρίζεται όλος ο αγώνας χριστιανού. Πίστη στον θεάνθρωπο και συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Έτσι η ευχή εκφράζει μέσα σε λίγες λέξεις όλη την προσπάθεια του πιστού και συνοψίζει ολόκληρη τη δογματική της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Με την ευχή αποκτούμε τη διπλή γνώση. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αναφέρει πως το πάθος της υπερηφανίας συνίσταται από δύο άγνοιες. Την άγνοια της Θείας Δυνάμεως και την άγνοια της ανθρωπίνης ασθενείας. Και αυτή η διπλή άγνοια δημιουργεί φρόνηση συγκεχημένη. Ο υπερήφανος λοιπόν είναι ο άνθρωπος της αγνίας, ενώ αντίθετα ο ταπεινός είναι ο άνθρωπος της διπλής γνώσεως. Γνωρίζει τη δική του αδυναμία και την δύναμη του Χριστού. Επομένως με την ευχή του Ιησού αναγνωρίζουμε και ομολογούμε τη δύναμη του Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού, και τη δική μας αδυναμία ελέησον με. Έτσι αποκτούμε την μακαρία κατάσταση της ταπεινώσεως. Εκεί που υπάρχει ταπείνωση υπάρχει και η χάρις του Χριστού, και αυτή η χάρη είναι η βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε λοιπόν την αξία της ευχής. Βλέπετε πως με τη δύναμή της μπορούμε να αποκτήσουμε τη βασιλεία του Θεού. Ξέρω γέροντα πως απαραίτητη προϋπόθεση ορθοδόξου ήθους είναι να μην ξεχωρίζουμε το Χριστό ποτέ από τα άλλα πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία συχνά επικαλούμεθα και δοξάζουμε ολόκληρη την Αγία Τριάδα σε όλες τις εκφωνήσεις και τις ακροτελεύτητες αιτιολογίες. Ότι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αείχους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών κλπ. Μήπως η ευχή που αναφέρεται μόνο στο δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος εκτρέπεται από την ορθή αυτή διδασκαλία? Οπωσδήποτε όχι, και θα το εξηγήσω περισσότερο. Η ευχή λέγεται ευχή του Ιησού, αλλά βρίσκεται σε μία τριαδολογική βάση. Άλλωστε ο Χριστός ίσον της Αγίας Τριάδος δεν υπάρχει ποτέ άνευ του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος και αποτελεί με τα άλλα πρόσωπα τριάδα ομοούσιων και αχώριστων. Η Χριστολογία συνδέεται στενά με την τριαδολογία. Ας έλθω στο θέμα της ευχής.
Ο πατήρ ο Ουράνιος δια του Αγγέλου έδωσε παραγγελία στον Ιωσήφ να ονομάσει τον Χριστόν Ιησούν και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν Ματθαίο Α 21. Ο Ιωσήφ κάνοντας υπακόη στον πατέρα κάλεσε τον Υιόν της Παρθένου Ιησούν. Κατώ ακόμη σύμφωνα με το Πνεύμα το Άγιον που φώτισε τον Απόστολο Παύλο ουδείς δυνατε υπήν Κύριον Ιησού ημίεν Πνεύματι Αγίου Α Κορινθίους Ιώτα Β 3-5 η λέξη κλειδί για την ευχή του Ιησού Χριστού το Κύριε Σου Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόμε. Άρα λέγοντας την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόμε αναγνωρίζουμε τον Πατέρα και κάνουμε υπακοή σε Αυτόν και επιπλέον αισθανόμαστε τις ενέργειες και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Οι πατέρες φωτισθέντες από το Άγιο Πνεύμα μας είπαν ότι ο Πατήρ διού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Εδώ το έχει πει ο Άγιος Ιερόθεος. Όλη η Αγία Τριάδα δημιούργησε τον κόσμο και έπλασε τον άνθρωπο και πάλι όλη η Αγία Τριάδα αναδημιούργησε και ανέπλασε τον άνθρωπο και τον κόσμο. Ο Πατήρ ευδόκησε ο λόγος σάρξε γένετο και γένετο σάρξε εξ Αγίου Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή εν ανθρώπιση του Χριστού έγινε ευδοκία του Πατρός και συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και λέμε ότι η σωτηρία του ανθρώπου και η πρόσκτηση των θείων χαρίτων είναι κοινή ενέργεια της Παναγίας Τριάδος. Δύο χαρακτηριστικές διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων θα σας αναφέρω. Ο Άγιος Σιμεωνών ο νέος θεολόγος γράφει κάπου ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι η θύρα της σωτηρίας σύμφωνα με τη διακήρυξή του. Εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ιωάννου Ιώτα 9. Αν ο Χριστός είναι η θύρα, ο Πατήρ είναι η οικία. Εν τη οικία του Πατρός μου μονέ πολλέ εισήν. Ιωάννου Ιώτα Δέλτα 2. Δια του Χριστού λοιπόν εισερχόμεθα στον Πατέρα. Και για να ανοίξει η θύρα, ο Χριστός απαιτείται το κλειδί που είναι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Ο Πατήρ έστειλε τον Υιό του στον κόσμο, ο Υιός και Λόγος του Θεού αποκαλύπτει τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός και πέμπεται Διού, μορφώνει τον Χριστό εν τες καρδίες ημών. Επομένως γνωρίζουμε τον Πατέρα Διού εν Αγίου Πνεύμα. Επίσης ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής ομιλεί συχνά στα έργα του για τις μυστικές αρκώσεις του λόγου. Γράφει κάπου ότι όπως οι λόγοι του νόμου και των προφητών ήταν πρόδρομοι του Θεού της κατασάρκα παρουσίας του λόγου του Θεού έτσι και ο Υιός και Λόγος του Θεού σαρκωθής έγινε πρόδρομος της πνευματικής αυτού παρουσίας παιδαγωγών τας ψυχάς δια των οικείων λόγων προς υποδοχήν της εμφανούς αυτού θεϊκής παρουσίας. Με άλλα λόγια πρέπει να σαρκωθεί μέσα μας ο Χριστός γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να δούμε τη δόξα του στους ουρανούς. Η σάρκωση όμως του Χριστού μέσα μας γίνεται ευδοκία του Πατρός και συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε πως εκφράζεται η κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος που αναγνωρίζουμε με την ενανθρώπισή του. Αυτός λοιπόν που αρνείται και δεν αναγνωρίζει την ευχή του Ιησού κάνει μεγάλο λάθος. Αρνείται την Αγία Τριάδα, κάνει αυνυπακόη στον Πατέρα και δεν δέχεται τις ελάμψεις του Αγίου Πνεύματος και άρα δεν έχει πραγματική κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Πρέπει επομένως να αμφιβάλλει αν είναι ορθόδοξος χριστιανός. Θα ήθελα ακόμη γέροντα να μου εξηγήσετε περισσότερο και να μου αναπτύξετε αυτό που έλεγα προηλεγουμένως τις διαφορές μεταξύ της ευχής και της μεθόδου γιόγκας και να φανερώσετε την ανωτερότητά της έναντι των άλλων ανατολικών θρησκειών αφού μάλιστα διαθέτεται πολύ πείρα. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο παιδί μου και πολλά μπορεί να πει κανείς.
Από αυτά που είπα προηγουμένως φαίνονται μερικά. Πρώτον, στην αρχή εκφράζεται έντονα η πίστη στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, τον κυβερνά και τον αγαπά. Είναι πατέρας στοργικός και ενδιαφέρεται να σώσει το πλάσμα του. Η σωτηρία επιτυγχάνεται εν το Θεό, γι' αυτό και οι προσευχόμενοι τον παρακαλούμε λέγοντες «Ελέησόν με». Βρίσκεται μακριά από τον αθλητή της νοεράς προσευχής η αυτολύτρωση και η αυτοθέωση, γιατί αυτή ήταν η αμαρτία του Αδάμ, η αμαρτία της πτώσεως. Θέλησε να γίνει Θεός έξω από εκείνο που ο Θεός του είχε ορίσει. Η σωτηρία δεν επιτυχάνεται διε αυτού και εξε αυτού, όπως λέγουν τα ανθρώπινα αυτά συστήματα, αλλά εν το Θεό. Δεύτερον, με την ευχή δεν αγωνιζόμαστε να συναντήσουμε έναν απρόσωπο Θεό. Δεν επιδιώκουμε την ανύψωσή μας εις το απόλυτο μηδέν, αλλά η προσευχή μας συγκεντρώνεται στον προσωπικό Θεό, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Εξού και το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού. Στον Χριστό συναντάται η Θεία και ανθρώπινη φύση, δηλαδή όλος ο Θεός Λόγος και όλος ο άνθρωπος εν αυτό κατοικεί, παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Επομένως η ανθρωπολογία και η σωτηριολογία του Ορθοδόξου Μοναχισμού συνδέεται, συνδέεται στενά με την Χριστολογία. Εμείς αγαπούμε τον Χριστό και τηρούμε τις εντολές του. Στο θέμα αυτό δίδουμε μεγάλη βαρύτητα, επιμένουμε στην εφαρμογή των εντολών του Χριστού. Ο ίδιος είπε «Εάν αγαπάτε με, τα εντολάς τα σε εμάς τηρήσατε». Αγαπώντας τον Χριστό και τηρώντας τις εντολές του, ενούμεθα με ολόκληρη την Παναγία Τριάδα. Τρίτον, με την ουερά και αδιάλειπτη προσευχή δεν ερχόμαστε σε κατάσταση υπερηφανίας. Τα συστήματα που μου ανέφερες προλίγου διακατέχονται από μία υπερηφάνεια. Εμείς με την ευχή αποκτούμε την μακαρία κατάσταση της ταπεινοφροσύνης. Ελέησόν με λέμε και θεωρούμε τον εαυτό μας χειρότερον από όλους. Δεν περιφρονούμε κανέναν αδελφό. Κάθε υπερηφάνεια είναι ξένη από τον αθλητή της ευχής και όποιος την έχει είναι ανόητος. Τέταρτον, η σωτηρία, όπως είπαμε, δεν είναι αφηρημένη κατάσταση, αλλά ένωση με τον Τριαδικό Θεό εν το προσώπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλλά αυτή η ένωση δεν εξαλείφει τον ανθρώπινο παράγοντα. Δεν αφομοιούμεθα εφόσον είμαστε και εμείς ιδιαίτερα πρόσωπα. Πέμπτον, κατά την πορεία της προσευχής αποκτούμε την ικανότητα να διακρίνουμε την πλάνη. Βλέπουμε και διακρίνουμε τις κινήσεις του Σατανά αλλά και τις ενέργειες του Χριστού. Αναγνωρίζουμε δηλαδή το πνεύμα της πλάνης που πολλές φορές μετασχηματίζεται και σε άγγελο φωτός. Άρα ξεχωρίζουμε το καλό από το πονηρό, το άχτιστο από το χτιστό. Έκτον, ο αγώνας για την ευχή συνδέεται με την κάθαρση της ψυχής και του σώματος. Από τη φθοροποιώ επίδραση των παθών δεν επιδιώκουμε να φτάσουμε στην απάθεια την στοική, αλλά την δυναμική, δηλαδή όχι στην έκρωση του πάθους, αλλά στη μεταμόρφωση αυτού. Χωρίς το απαθές πάθος δεν μπορεί κανείς να αγαπήσει το Θεό και να σωθεί. Αλλά επειδή αυτή η αγάπη έχει διαφθαρεί και διαστραφεί, γι' αυτό και επιδιώκουμε την μεταμόρφωση, αγωνιζόμαστε να μεταμορφωθούμε από τις παραμορφωτικές καταστάσεις που δημιούργησε ο διάβολος. Δίχως αυτόν τον προσωπικό αγώνα που γίνεται με την χάρη του Χριστού δεν μπορούμε να σωθούμε. Δαιμόνων εστί θεολογία, ιδίχα πράξεως γνώση, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Έβδομον, με την ευχή δεν επιδιώκουμε να οδηγήσουμε το νου στο απόλυτο μηδέν, αλλά να τον στρέψουμε στην καρδιά και να φέρουμε τη χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή, από την οποία θα επεκταθεί και στο σώμα. Το σώμα, κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, δεν είναι κακό.
η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Το σώμα κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας δεν είναι κακό, αλλά κακό είναι το σαρκικό φρόνημα. Δεν είναι το ένδυμα της ψυχής, όπως λέγουν τα φιλοσοφικά συστήματα, που πρέπει να επιδιώξουμε να το πετάξουμε, αλλά να το σώσουμε. Άλλωστε, σωτηρία σημαίνει λύτρωση όλου του ανθρώπου, ψυχής και σώματος. Επομένως, δεν επιδιώκουμε την καταστροφή του σώματος, αλλά πολεμούμε την σωματολατρία. Ούτε θέλουμε την καταστροφή της ζωής. Δεν επιδιώκουμε να φτάσουμε στο σημείο να μην επιθυμούμε τη ζωή, ώστε να πάψει η οδύνη. Ασκούμεθα στην ευχή, γιατί διψάμε από ζωή και θέλουμε να ζούμε αιώνια με το Θεό. Όγδον, δεν υπάρχει σε εμάς αδιαφορία για τον γύρω κόσμο. Τα διάφορα συστήματα που μας ανέφερες αποφεύγουν να σκεφτούν τα προβλήματα των ανθρώπων, ώστε να διατηρήσουν την ειρήνη τους και την απάθεια. Εμείς το αντίθετο επιδιώκουμε. Προσευχόμαστε διαρκώς για όλους. Είμαστε οικέτες για όλο τον κόσμο. Άλλωστε, σωτηρία είναι η ένωση με τον Χριστό, ενώ είμαστε σε κοινωνία με τα άλλα πρόσωπα, τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να σωθούμε μόνο εμείς. Μία χαρά που είναι μόνο δική μας, χωρίς να είναι και του κόσμου, δεν είναι πραγματική χαρά. Ένατον, δεν δίδουμε μεγάλη σημασία στις ψυχοτεχνικές μεθόδους, ούτε στις διάφορες τάσεις του σώματος. Μερικά από αυτά τα θεωρούμε υποβοηθητικά, με σκοπό να συγκεντρωθεί ο νους στην καρδιά, δηλαδή στην ουσία του. Οπότε αμέσως καταργούνται. Επαναλαμβάνω, δεν επιδιώκουμε την απάθεια, αρνητική κατάσταση, αλλά την απόκτηση της Θείας Χάριτος. Γέροντα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διαφωτιστικές αυτές σκέψεις. Έχουν μεγάλη σημασία, γιατί προέρχονται από εσάς που τα ζείτε. Μία ερώτηση επιτρέψτε μου. Μόνο με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με», επιτυγχάνεται η κάθαρση και η σωτηρία, δηλαδή η θέωση. Οι άλλες προσευχές δεν είναι κατάλληλες, δεν βοηθούν. Κάθε προσευχή έχει τεράστια δύναμη. Είναι μία κραυγή της ψυχής. Ανάλογα με την πίστη και τη θερμότητα έρχεται και η Θεία Βοήθεια. Είναι η λατρευτική προσευχή, η ατομική προσευχή κλπ. Η ευχή όμως του Ιησού έχει μεγάλη αξία, γιατί όπως λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, είναι το μικρό εκείνο κλειδί με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να εισέλθουμε στα μυστήρια. Αοφθαλμός σου κείδε και ούσου κήκουσε και επικαρδία ανθρώπου κανέβει. Δηλαδή συγκρατεί περισσότερο το νου και τον κάνει να προσεύχεται αφάνταστα, τον κάνει δηλαδή άχρον, ανίδεον, ασχημάτιστον, και σε σύντομο χρονικό διάστημα φέρει πολύ χάρη. Φέρει δε πολύ χάρη και περισσότερη από την ψαλμωδία, γιατί συνδέεται στενά με την ταπείγνωση και την επίγνωση των αμαρτιών μας. Έτσι λέγουν οι πατέρες. Πράγματι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης λέγει ότι η ψαλμωδία είναι για τους πρακτικούς και αρχαρίους, ενώ η ευχή για αυτούς που γεύτηκαν τη Θεία Χάρη και τους ησυχαστάς. Σι δε μήτε πολλά κις ψάλε σύγχυσης γάρ. Το γάρ πολλά ψάλει των πρακτικών εστί, δια την αγνωσίαν και των κόπων και των ησυχαστών αρκούμενων. Αρκουμένων εν Θεό, μόνο προσευχέστο εν καρδία και απέχεστε νοημάτων. Ο δε γευσάμενος της χάριτος, οφείλει συμμέτρος ψάλιν κατά τους πατέρας. Το πλείστον ασχολούμενος εις την προσευχήν, ραθυμών δε ψάλιν ή αναγινώσκην τα πρακτικά των πατέρων. Συνήθως, πάτερ μου, συνέχισε, με την ψαλμωδία επέρχεται σύγχυση, αλλά και υπησέρχεται ο εγωισμός και η υπερηφάνεια για την ωραία φωνή και τις εντυπώσεις που οι άλλοι εκφράζουν. Ενώ όταν ο πιστός στο κελί του λέγει το ελέησόν με, δεν υπάρχουν εκεί εξωτερικοί παράγοντες για την εμφάνιση της υπερηφάνειας. Γι' αυτό και οι ησυχαστές περισσότερο εξασκούνται σε αυτό το είδος που οι πατέρες μας δίδαξαν και κάνουν τον όρθρο και τον εσπερινό με το κομποσχήνι, λέγοντας δηλαδή την ευχή. Η ευχή αυτή είναι αρκετά στενή, πολύ μικρή,
μπορεί εκεί να καθυλωθεί ο νους. Στις μικρές φράσεις προσιλώνεται περισσότερο ο νους. Όμως η ευχή έχει τεράστιο βάθος που δεν φανερώνεται εξωτερικά. Όπου στέκεται ο νους έχει το ιδίωμα να εμβαθύνει και εκεί να οδηγεί την επιθυμία και την αγάπη. Αυτά λέγει ο Άγιος Μάξιμος. Ή ο Θεονούς ενείς χρονίζει, πράγμασι εν αυτής πλατείνεστε. Ενείς δε πλατείνεται, εν αυτής και την επιθυμία και την αγάπη τρέψε, είτε εν της θείς και οικής και νοητής, είτε εν της σαρκός πράγμασι τε και πάθεση. Όπως άλλωστε συμβαίνει και με τη γνώση. Ένα απλό πράγμα εκ πρώτης όψεως μπορεί να αποτελέσει μελέτη και έρευνα ετών. Πόσο μάλλον το γλυκύτατο όνομα του Ιησού μπορεί κανείς να το μελετά σε όλη του τη ζωή. Αφού τέτοια δύναμη διαθέτει, επιτρέψτε μου γέροντα να ερωτήσω πώς γίνεται. Πώς μπορεί κανείς να την απολαύσει. Ξέρω ότι σας στεναχωρώ, γιατί γνωρίζετε ότι μπροστά σας έχετε έναν αδαΐ και αγράμματος τα θέματα αυτά. Αλλά λέγοντας αυτά θα με βοηθήσετε, λέγοντας θα με βοηθήσετε πολύ. Η ευχή είναι η μεγαλύτερη επιστήμη, παιδί μου. Δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει ακριβώς, ούτε να την καθορίσει, γιατί κινδυνεύει να παρεξηγηθεί ή να μην εννοηθεί από αυτούς που δεν έχουν έστω και λίγη πείρα. Είναι ακόμη ένας πραγματικός άθλος. Θα έλεγα ακόμη ότι είναι η ακροτάτη μορφή από όπου αποκτούμε την θεολογία ή μάλλον την θεοπτία. Η θεολογία είναι γέννημα και απότοκος της καθαράς προσευχής, εύχημος και ευλογημένος καρπός της. Το κλίμα της αναπτύξεώς της και της βιώσεώς της είναι η ησυχία της γλυκυτά της ερήμου με όλο το δυναμικό της περιεχόμενο και η κάθαρση από τα πάθη.